από τις 25 του Φλεβάρι και μετά που μπήκαν τα πρώτα μέτρα, δηλαδή έγινε η Λομπαρδία κόκκινη ζώνη και τα λοιπά, την είδαμε άδεια. Δηλαδή αυτό το πράγμα εγώ από το 2000 που ήρθα εδώ να σπουδάσω και μετά δεν το ξαναείδα ποτέ. Δεν το έχετε ξαναδεί ποτέ? Δηλαδή είναι σαν να ήταν σκηνικό ταινία, ας πούμε. Ας πούμε και εδώ στο Τρεβίζο που μένω, που εντάξει έχει αρκετό πράσινο και. Βγαίνανε οι πάπιες, ας πούμε, σάρκα στον δρόμο και δίπλα σε ένα στο ποτάμι που έχει το κύριο εδώ η πόλη. Είναι, ας πούμε. Το ζώο δεν βλέπει τον άνθρωπο, οπότε αναγκαστικά. Την Gucci, ας πούμε, και όλες οι άλλες εταιρείες που είναι στο χώρο φτιάχνουν. Προχθές είδα, ας πούμε, η Lamborghini. Ναι. Άλλαξε ένα μέρος της παραγωγής της, επειδή έχουν και την τεχνογνωσία και τα μηχανήματα, και τυπώνουν, ας πούμε, προστατευτικές μάσκες για τους γιατρούς, γάντια, στολές, Μπάρμπερι νομίζω έβγαλε στολές, διάφορες εταιρείες δηλαδή. Εδώ στο Βορρά υπάρχουν δεκάδες εταιρείες που έχουν αλλάξει την παραγωγή τους για να παράξουν πράγματα για το νοσηλευτικό προσωπικό. Τα τεστ που έχουν γίνει στην Ιταλία είναι μέχρι χθες είχαν γίνει γύρω στο 500.000. Α. Από ό,τι και βλέπα τεχεία. Μόνο στο Βένετο, για να σας δώσω να καταλάβετε το μέγεθος, είναι 5 εκατομμύρια, σχεδόν 5 εκατομμύρια το Βένετο. Έχουν γίνει 112.000 ελέγχοι. Και ο Περιφερειάρχης θέλει να το πάει τους ελέγχους στις 20.000 τη μέρα. Ναι. Και λέει δεν με νοιάζει, λέει, το κόστος.